μία φραντζόλα ψωμί. Οι αρκούδες πέφτουν σε χειμέρι ανάρκη. Ναι, κοιμούνται όλο το χειμώνα. Α, κατάλαβα. Και οι καρδερίνες το κάνουν, όπως ο Τσίπι. Αυτές όχι, πετάνε προς τον νότο που είναι πιο ζεστά. Ω, και οι μαρμότες... Κοιμούνται κι αυτές. Τώρα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες στη φωλιά τους για το χειμώνα. Προμήθειες, όπως κι εμείς. Ελπίζω οι Κέλλερς να έχουν μέλι. Θα δούμε. Για πες, μπορώ να πάρω κάτι με αυτό? Ένα απολίθωμα, μπορεί. Ρώτα την κυρία Κέλλερ. Αλλά μην περιμένεις και πολλά, δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού. Να πάω να χαιρετήσω τη γιαγιά. Θα τη ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι από το χωριό. Εντάξει, αλλά γρήγορα, εγώ πάω. Θα συναντηθούμε στο παντοπολείο. Ναι, παππού μου. Κάρλ! Θα έρθεις να παίξουμε? Όχι, πρέπει να ετοιμάσω την τάξη τώρα. Ξεκινάει πάλι το σχολείο. Κοίτα! Κοίτα τι βρήκα! Τέλειο! Κάνουμε ανταλλαγή. Θέλω να το κρατήσω. Τι θα μου δώσεις γι' αυτό? Περίμενε εδώ. Λοιπόν, τι λες γι' αυτό? Αλήθεια! Σε ευχαριστώ, Κάρλ. Εγώ τίποτα. Θέλω κι εγώ κάτι. Τι λες για τη φεγγαρόπετρα? Είναι υπέροχη. Ευχαριστώ. Μα μόνο αν μου φέρεις κάτι ιδιαίτερο. Δεν τη θέλω την πέτρα σου. Μα σίγουρα δεν θέλεις κάτι, γιαγιάτα. Το ότι ακούω τη φωνή σου και αισθάνομαι τη γλύκα σου είναι ό,τι χρειάζομαι. Να, πάρε λίγο ψωμί πριν φύγεις. Είναι μπαγιάτικο. Μικρή μου, το ψωμί είναι ακριβό και δεν μπορώ να παίρνω κάθε μέρα. Πρέπει να φύγω, γιαγιάκα, αλλά θα περάσω πάλι από εδώ. Θα σου φέρω λίγο φρέσκο ψωμί. Συγγνώμη, Πέτερ. Κοίτα τι έκανες. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πηγαίνω στο χωριό με τον παππού μου. Χρειαζόμαστε προμήθειες για το χειμώνα. Θες να έρθεις κι εσύ? Πρέπει να μαζέψω ξύλα πριν πιάσει το κρύο. Μα θα έρθω αργότερα. Τέλεια, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, θείε, για όλα αυτά εδώ μπορώ να σου δώσω 2 κιλά αλεύρι, 3 κιλά παστό κρέας, 1 λίτρο λάδι και 1 κιλό ξερά φασόλια. Και λίγο μέλι. Και λίγο μέλι. Καλημέρα, Χάιντι. Γεια σου, Χάιντι. Τα ετοιμάζω και στα φέρνω, θείε. Κυρία Κέλλερ, αν σας δώσω αυτό, μπορώ να πάρω ένα ψωμί? Γι' αυτό εδώ μπορώ να σου δώσω μόνο ψίχουλα. Μα είναι σπουδαίο απολίθωμα. Και το ψωμί μου είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Λυπάμαι. Περίμενε με λίγο έξω, Χάιντι. Δεν θα αργήσω. Καλημέρα, Χάιντι.
Καλημέρα, Τερέζα. Ωραίο απολίθωμα. Ναι, ωραίο. Αλλά είναι άχρηστο. Το έδωσα στη μαμά σου για να πάρω ψωμί και δεν το ήθελε. Η μαμά μου δεν καταλαβαίνει. Εγώ θα στον αλλάξω. Μα έχεις εσύ ψωμί? Φυσικά. Πάμε. Λοιπόν, θα έρθεις. Πω, ποια είναι όλα αυτά? Είναι όλων μας. Διάλεξε όποιο προτιμάς. Αυτό. Ω, φαίνεται υπέροχο. Ευχαριστώ, Τερέζα. Η γιαγιά θα χαρεί πάρα πολύ. Πήρες αυτά που ήθελες, παππού? Ναι, Χάιντι. Νομίζω πως θα είμαστε εντάξει. Πήρα και λίγο μέλι. Τέλεια! Έχω κι εγώ κάτι. Φρέσκο ψωμί. Από πού το πήρες, Χάιντι? Από το δημόσιο φούρνο. Αλλά όχι τζάμπα. Η Τερέζα μου το πούλησε. Α, έτσι. Και πώς το πλήρωσες? Έδωσα το απολύθωμά μου. Η σφραγίδα της Μπάρμπελ. Αυτό το διαβολάκι σου πούλησε κάτι που δεν ήταν δικό της. Oh. Έλα, πρέπει να το πάμε πίσω.